Πολύ μας χαίρεται. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον κύριο Μάριο Μιχαηλίδη, φιλόλογο και συγγραφέα, και θα μιλήσουμε με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου του «Περιμένοντας το Μαέστρο», με υπότιτλο «Ταξίδια με ξένα λόγια». Το προηγούμενο βιβλίο του είχε τίτλο «Ο πατέρας μου». Κύριε Μιχαηλίδη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εσάς, αλλά και τους οικοδεσπότες του Αντιφώνου, αλλά και τις εκδόσεις Θύρα που με τίμησαν με την έκδοση αυτή. Το βιβλίο σας, λοιπόν, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θύρα και έχει έναν ιδιαίτερο υπότιτλο. Γι' αυτόν θα ήθελα να μας μιλήσετε. «Ταξίδια με ξένα λόγια». Από πού δανειστήκατε αυτά τα ξένα λόγια? Από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα μία, έτσι, από τον πατέρα μου κληρονομημένη, μία διάθεση αποδελτίωσης. Δηλαδή, όταν διάβαζα στοχασμούς, σκέψεις, αποσπάσματα, διάφορα, μου άρεσε να τα σημειώνω, να τα κρατάω σε ημερολόγια, αργότερα βέβαια σε αρχείο Word του υπολογιστή. Από αυτά λοιπόν τα στοιχεία που αποδελτίωνα όλα αυτά τα χρόνια, κάποια στιγμή ξεκίνησα να κάνω μία επιλογή. Αυτά που τελικά επέλεξα ήταν αυτά που κατά κάποιο τρόπο μου έμειναν ως αποθημένα. Έτσι γίνεται συνήθως. Σε αυτό το ταξίδι το οποίο μας καλείτε να είμαστε συνταξιδιώτες, κύριε Μιχαηλίδη, με το βιβλίο αυτό, είναι γνωστός ο προορισμός ή θα βγούμε εκτός χάρτη, εκτός ορίων? Ο προορισμός είναι μια μικρή αναγνωστική έκπληξη. Συνδέεται με ένα κείμενο του βιβλίου, οπότε καλύτερα να μην πούμε κάτι περισσότερο τώρα. Σε ό,τι αφορά το ταξίδι συνολικά, αλλά και το αν βγαίνουμε εκτός χάρτη, εκτός ορίων, θα έλεγα το εξής, ότι εξαρτάται ποιος βάζει τα όρια. Αν για παράδειγμα τα βάζει αγάπη, τότε είμαστε εντός ορίων. Εάν τα βάζει πολιτική ορθότητα, απολύτως εκτός. Έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια κριτική στο βλέμμα σας, γράφοντας για τα γράμματα. Ναι, μια κριτική διάσταση υπάρχει. Δεν έγινε εκ προημίου με πρόθεση να λειτουργήσει ως προβολή πεπιθήσεων ή να διατυπωθεί κατά ανάγκηνος ένας αντιρρητικός λόγος. Αλλά ναι, έχει μια κάτι κριτική διάσταση. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ο συγγραφέας εκτίθεται πάντοτε μέσα από το γραπτό του, παίρνει αυτό το ρίσκο. Το Δεκέμβριο έχει μια πολύ ωραία παρουσίαση του βιβλίου σας. Ήρθαν νέοι άνθρωποι, ήρθαν μαθητές. Πώς είδατε, τι ανταπόκριση είχε σε αυτούς? Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ευχάριστο αυτό. Και όταν κανείς βλέπει νέους ανθρώπους σε τέτοιες εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις κλπ, χαίρεται. Γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι πιο μακριά από το βιβλίο από ότι είναι ίσως η δική μας γενιά. Σίγουρα, όχι ίσως, σίγουρα. Ζούνε σε έναν ψηφιακό κόσμο, δυσκολεύονται να διαβάσουν βιβλία, οπότε είναι εξαιρετικά παρήγορο. Τώρα, ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί και μαθητές ή μαθήτριές μου, πρώην μαθητές που είναι, τώρα είναι φοιτητές ή φοιτήτριες, χάρηκα πολύ που μου έδωσαν έτσι ένα, και αυτοί με τη σειρά τους άσκησαν κριτική στον κριτικό λόγο. Μου είπαν ότι τους τράβηξε το ότι ήταν σύντομα τα κείμενα. Αυτό δεν έγινε εκ των προτέρων με μια δική μου πρόθεση να είναι μικρά τα κείμενα για να τραβήξουν πιο πολύ, ας πούμε, τον αναγνώστη. Εγώ θα έλεγα τόσο μου βγήκε. Όταν ξεκινούσα να γράφω ένα κείμενο, μπορεί να έβγαινε ένα κείμενο σύντομο, μικρό, περιεκτικό, μπορεί να έβγαινε και 2-3 σελίδες. Αυτό όμως, χωρίς, όπως είπα, να έχει γίνει από πρόθεση, τελικά λειτουργήσε καλά στα νέα παιδιά. Γιατί αυτά τα 55 κείμενα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο έχουν μια αυτοτέλεια. Δεν προϋποθέτει το ένα το άλλο. Μπορείς να διαβάσεις όποιο θέλεις, όποια ώρα θέλεις. Το 30, μετά να διαβάσεις το 15 και μετά το 50. Επίσης, η θεματική τους είναι ανεξάρτητη. Άρα, κατά αυτή την έννοια, λειτουργήσε πιο ελκυστικά για τα παιδιά. Εύκολα άνοιγαν, έτσι μου είπαν τουλάχιστον, εύκολα άνοιγαν το βιβλίο, διάβαζαν ένα κείμενο. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι,
ότι οι περισσότερες παρατήρησαν για τη γλώσσα. Ότι τους τράβηξε αρκετά. Εντάξει, επειδή έχω και μαθητές που είναι στην τρίτη λυκείου και πάνε για τις πανελλαδικές στο μάθημα της γλώσσας και της λογοτεχνίας, οπωσδήποτε αυτό τους ενδιαφέρει. Που τους άρεσε κάπως και η γλώσσα. Έτσι, και με την επαφή σας με τα νέα παιδιά, είστε εξοικειωμένος με αυτά και έχετε τον δικό σας τρόπο να κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολύ καλό να είναι κάποιος στην εκπαίδευση και να το βλέπει και μέσα από αυτό. Όμως θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από την ανάγνωση των κάποιων από τα κείμενα αυτά. Άλλες γλώσσες. Η αγάπη μιλάει, αλλά σε άλλου είδους γλώσσα από τη δικαιοσύνη. Πολ Ρικέρ, αγάπη και δικαιοσύνη. Αγεφύρωτες έννοιες, ασυμμετρία στις εκφάνσεις τους. Το ερώτημα αν μπορούν να συνυπάρξουν η αγάπη με τη δικαιοσύνη, αμήλικτο. Στην εικόνα της τελικής κρίσης του Θεού, η καταδίκη των αμαρτωλών προϋποθέτει την ύπαρξη της θεϊκής δικαιοσύνης. Η μετάνοια και η συγχώρηση απαιτούν την αγάπη του Θεού. Η αγάπη κατά τον Ρικέρ δεν επιχειρηματολογεί, σου δίνεται καρδιακά, χωρίς υπολογισμούς και ανταλλάγματα. Πιθανότατα δε, και εχθρός να είσαι, σε αγκαλιάζει. Η δικαιοσύνη από την άλλη βλέπει τι έκανες, τι σου αξίζει και αποδίδει τα ίσα. Η αγάπη βλέπει κατάματα, η δικαιοσύνη διεσόπτρου εν ενίγματι, σαν σε καθρέφτη και μάλιστα θαμπά. Η πρώτη παραδίδεται στον μέλλοντα χρόνο ως υπόδειγμα πληρότητας. Η δεύτερη ανακαλεί το παρελθόν, αξιολογεί τα πεπραγμένα, υπενθυμίζει τη φθαρτότητα της ύπαρξης και οριοθετεί συμβατικά τις σχέσεις των ανθρώπων. Η αγάπη είναι τρέλα. Ρισκάρει και εκτίθεται. Δεν αποταμιεύει κακίες, δεν μνημονεύει τις βλάβες, δίνει χωρίς την προσδοκία της ανταπόδοσης. Η δικαιοσύνη είναι αναγκαστικά υπολογιστική. Αποτιμά πράξεις, θυμάται τα πάντα, αρχιοθετεί δοσοληψίες και ανταλλαγές. Του κόσμου τούτου αμφότερες συμπληρώνουν η μία την άλλη. Στην κρίση του Θεού, άλλοι οι νόμοι που δεσπόζουν.